Ναι, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για ότι μας δίνει δυνατότητα να προηγηθούμε. Πρώτα απ' όλα, συμπληρωματικά και σε αυτά που υπόθηκαν και από την πρόεδρο του, από τη γραμματεία του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής, θα πούμε δύο λόγια και για άλλα δύο άρθρα που θέλουμε σαν Ομοσπονδία να τοποθετηθούμε, για το 84 και για το 88. Αρχικά με τις λαϊκές αγορές. Αυτό που υπόθηκε και αρχικά, ότι και τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων εκφράζουν την συντριπτικότητα, την πλειοψηφία των εργαζομένων και είναι κατηγορηματική αντίθεση των εργαζομένων στο νομοσχέδιο αυτό, στα άρθρα για τις λαϊκές αγορές, γιατί ακριβώς αυτοί οι συνάδελφοι μέχρι το 2014, που υπήρχε ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών, θα έλεγα έτσι πολύ λαϊκά, έχουν λουστεί στις πλάτες τους αυτό το καθεστώς. Έχουν λουστεί την απληρωσιά για μήνες, έχουν λουστεί τις τεράστιες παρεμβάσεις, την κακοδιοίκηση, για το οποίο θέλω να υπενθυμίσω ότι το 2014 υπήρξε παρέμβαση της αστυνομίας, των δικαστικών αρχών και στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος εδώ στην Αττική, το οποίο βασιζόταν στην όλη η λειτουργία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών. Το 2014 με υπουργό, τον σημερινό πρωθυπουργό, καταργήθηκε ο οργανισμός. Οι συνάδελφοι τότε χαιρέτησαν αυτό το πέρασμα των αρμοδιοτήτων στις αιρετές περιφέρειες και στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη και άρχισαν να ανασένουν με καλύτερους όρους και να λειτουργούν υπηρεσιακά, παρότι υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα για τα οποία οι εργαζόμενοι θέλουν να εισακουστούν. Θέλω να σημειώσω επίσης ότι από την ώρα που δόθηκε στη διαβούλευση, αλλά και πιο πριν όσο κυκλοφορούσε αυτό το σχέδιο νόμου, ενώ έγιναν παρεμβάσεις από τα συνδικαλιστικά όργανα για τους ίδιους εργαζόμενους και για το σύνολο των άρθρων των λαϊκών αγορών, αλλά και για το άρθρο 50 που αφορά την απόσπασή τους, στην πραγματικότητα δεν εισακούστηκαν καθόλου οι προτάσεις και οι σκέψεις των εργαζομένων και εκφράζουν μόνο τις ηγεσίες, θα λέγαμε, των συνδικαλιστικών οργάνων, των παραγωγών και των επαγγελματιών. Οι εργαζόμενοι δεν εισακούστηκαν καθόλου. Είναι σαφές ότι ελεκτής και ελεγχόμενος δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα να παρεμβαίνει ο ένας στη δουλειά του άλλου, αν θέλουμε να μιλάμε για ελεγκτικό μηχανισμό. Και βεβαίως το γεγονός ότι δεν έχουν την πλειοψηφία σε ένα διοικητικό συμβούλιο οι ελεγχόμενοι δεν αλλάζει, καταλαβαίνουμε όλοι. Και ότι έχουμε ζήσει ακριβώς και ήδη οι εργαζόμενοι έχουν ζήσει αυτό το καθεστώς. Επίσης, θέλω να σημειώσω ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι ίδιες υπηρεσίες με τα δεδομένα που δίνουν, ότι το 50% σήμερα των εσόδων από το ημερήσιο τέλος, δηλαδή ό,τι μένει από την απόδοση στους Δήμους, δεν φτάνει να καλύψει ούτε τις ανάγκες της μισθοδοσίας των εργαζομένων. Αυτό σε συνδυασμό με αυτό που είπα πριν, ότι έχουν λουστεί την απληρωσιά, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του ημερήσιου τέλους, το οποίο θα επιβαρύνει με αυτόν τον τρόπο και θα εκδιώξει, θα λέγαμε, στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που τα βγάζει η λαϊκή οικογένεια που πηγαίνει στις λαϊκές αγορές, θα εκδιώξει τους μικρούς παραγωγούς και γι' αυτό είμαστε και θεωρούμε ότι δεν εκφράζει ούτε τα συμφέροντα των μικρών παραγωγών και των μικρών επαγγελματιών. Το άρθρο 50 για μας είναι απαράδεκτο. Ήταν απαράδεκτο και όταν δόθηκε στο ένα πρώτο σχέδιο που έλεγε αυτοδίκαια πάνε οι εργαζόμενοι εκεί, και όπως χωρίς ημερομηνία λήξης, αλλά και το τωρινό, που λέει για 2 χρόνια και τη δυνατότητα άλλα 2 χρόνια. Δεν μπορεί, θεωρούμε, να σε αποσπά χωρίς τη θέλησή σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν συνάδελφοι εργαζόμενοι στις διευθύνσεις αυτές, οι οποίοι καν δεν ξεκίνησαν από τις λαϊκές αγορές, οι οποίοι στα πλαίσια των μετακινήσεων μέσα εντός των περιφερειών, πήγαν εκεί για να ενισχύσουν μια δουλειά. Και ήρθαν με κινητικότητα στους φορείς των περιφερειών και ξαφνικά για άλλους λόγους βρέθηκαν εκεί. Ήρθαν μέσω κινητικότητας για μια άλλη θέση και βρίσκονται εκεί. Ολοκληρώστε. Κυρία Πανουτσάκου. Δεν μπορεί. Κυρία Πανουτσάκου, ολοκληρώστε σιγά-σιγά. Τον αποσπά ή να τον. Πόσο μάλλον σε έναν άλλο φορέα να τον αποσπά χωρίς τη θέλησή του. Είναι κόκκινη γραμμή και για μας είναι αυτονόητο βεβαίως. Ότι και γι' αυτό ζητάμε το να μην είμαστε ενάντια στη δημιουργία του νομικού προσώπου, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν θέλεις να λειτουργήσεις ένα νομικό πρόσωπο το επόμενο πρωινό, βεβαίως θα πάρεις και τους εργαζόμενους που ξέρουν τη δουλειά. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Ούτε ταυτόχρονα γίνεται, ή μπορεί να σταθεί αυτό με καμιά λογική, που λέει ότι όλες οι υπόλοιπες εργασίες, προμήθειες, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, θα
γίνεται από τους φορείς των περιφερειών. Δηλαδή, τι έρχεται να υπηρετήσει αυτό το νομοσχέδιο? Μόνο το να βάζει τη βούλα και τα θέλω σε απαράδεκτο βασμό, δεν λέμε εμείς να μην παίρνονται υπόψη, αλλά σε απαράδεκτο βασμό, και να συνδιοικούν στην πραγματικότητα οι ελεγχόμενοι. Θέλω να σταθώ επίσης στο άρθρο 84. Σας παρακαλώ, κλείστε. Πάλι πριν σταθώ στο άρθρο 84, να πω ότι ακριβώς δημιουργούν τα δεύτερα ερωτηματικά. Κατάργηση αρμοδιότητας, σημαίνει κατάργηση οργανικών θέσεων. Ερωτηματικό τεράστιο, επομένως, σε ποιες υπηρεσίες θα γυρίσουν οι εργαζόμενοι αυτοί μετά την απόσπασή τους. Σε ποιες υπηρεσίες, εκεί που θέλουν ή εκεί που θα τους βάλουν. Μπορεί να είναι οπουδήποτε. Λοιπόν. Και γι' αυτό λέμε κόκκινη γραμμή του άρθρο 50 που πρέπει να γίνει μόνο με αίτηση και ας ελεγχώσουν. Εμείς είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αλλά στην τελευταία ανάγκη πολιτική απόφαση είναι, αλλά όχι πολιτική απόφαση της πάντων των εργαζομένων. Λοιπόν, το άρθρο 84 με τις... Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Μ' ακούτε. Κυρία Πρόεδρε, μ' ακούτε. Κυρία Πανουτσάκου. Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πανουτσάκου. Κυρία Πρόεδρε, μ' ακούτε. Κυρία Πανουτσάκου. Μ' ακούτε. Κυρία Πανουτσάκου, μ' ακούτε. Και ότι πετάνε στον κάδο των ασθενειών του συμμετοχού και ταυτόχρονα ότι στρατιωτικοποιείται περισσότερο μία υπηρεσία. Και επίσης το άρθρο 88, που βεβαίως είναι θετικό για τη σύγκριση δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών και άλλα στους συγκεκριμένους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, με τους συγκεκριμένους όρους, αλλά θεωρούμε ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να λέμε τώρα ότι θα καλύπτονται μόνο αυτοί οι εργαζόμενοι και των Δήμων που δίνει τη δυνατότητα και να αφήνουν να κάτσουν τους οταβίτες, οι οποίοι σε αυτές τις περιοχές είναι τραγικά προσελεγχομένοι. Και να εξαιρούνται από το. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Κυρία Πανουτσάκου. Των εργαζομένων των. Κυρία Πανουτσάκου, μ' ακούτε. Να τοποθετηθούν, να μεταταχθούν ή να αποσπαστούν από τους οταβίτες σε αυτές τις περιοχές. Νομίζω ότι πρέπει να συμπληρωθεί όχι μόνο για τους οταβίτες και για τους οταβίτες. Εξάλλου, οι ίδιες οι περιφέρειες και οι περιφέρειες θα καλύπτουν αυτά τα έξοδα και μπορεί να είναι παράδειγμα να μην φροντίζουν και για τους ίδιους τους εργαζόμενους και για την κάλυψη των οργανικών κενών, έστω ακόμα και με απόσπαση, αλλά λέμε εμείς και με τις μετατάξεις και τις τοποθετήσεις, στις υπηρεσίες αυτές. Ευχαριστούμε πολύ.